Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Zara haul. Γιατί τόσο πολύ σας άρεσε το προηγούμενο και επειδή ήμουν πάλι εντελώς τυχαία εκεί τις προάλλες, λέω θα τους δείξω και αυτά. Τα οποία βέβαια δεν έχουν καμία σχέση με τα προηγούμενα που ήταν υπερπαραγωγάρες και φορέματα. Είναι... αν έπρεπε να βάλω ένα τίτλο, θα έβαζα basic. Πραγματικά. Τώρα φέγγει ο ήλιος πάρα πολύ από εδώ, ελπίζω να φαίνομαι. Ωραία. Τώρα βγήκε τελείως, τώρα δεν φαίνομαι. Λοιπόν, έκλεισα λίγο το παντζούρι. Άνοιξα και την εξόδομη, γιατί πάνω από 2 λεπτά όπως βλέπετε δεν μπορώ να αντέξω το χτένισμα. Φοράω το προηγούμενο του φορεματάκι που είχατε δει στο haul, το οποίο ήταν η παραγωγή όπως σας είπα. Λοιπόν, τι θέμα έχω με το συγκεκριμένο φόρεμα. Το φοράω με κανονικό μπέζου τιέν για τα κορίτσια μου, για όσους ρωτάνε. Το οποίο βέβαια είναι λίγο ανοιχτό εδώ προς τα εκεί, επειδή δεν έχω παραμάνα. Σκέφτηκα την ιδέα να το κάνω έτσι, να βάλω και το κολλιέ μου, να βάλω και τη ζωνούλα μου. Οπότε, πάνω σε αυτό θα ήθελα μερικές γνώμες. Σας αρέσει, δεν σας αρέσει? Αλλά πάμε να ξεκινήσουμε. Και πριν ξεκινήσω με το Zara haul, τι θα σε βάλω να κάνεις? Θα σε βάλω να κάνεις subscribe και θα σε βάλω να κάνεις και ένα follow στο Instagram για να τα λέμε και πιο συχνά. Για πάμε! Αυτό που ήθελα να πω και πριν είναι ότι εγώ στο κινητό μου έχω την εφαρμογή του Zara. Λογικά την έχετε όλοι. Από εκεί παραγγέλνω, από εκεί ψιλοκοιτάω το βράδυ που δεν μπορώ να κοιμηθώ. Χαζά. Τέλος πάντων, είναι αυτή. Λογικά την ξέρετε βέβαια. Αυτή εδώ. Και είναι πάρα πολύ εύκολη. Τώρα, επειδή την προηγούμενη φορά μου γράψατε από κάτω οι περισσότεροι ότι τελικά, αν θυμόσαστε, σας είχα δείξει ένα ψηλόμεσο σορτσάκι. Με κουμπάκια. Θα σας το βάλω να το θυμηθείτε. Και σας έλεγα ότι παραπονιόμουν μάλλον, γιατί δεν είχα βρει το αντίστοιχο από πάνω μπλέιζεράκι, που θα ήταν πολύ ωραίο. Και μου στείλετε πάρα πολλές κοπέλες ότι υπάρχει στο site και όταν μπήκα το βρήκα. Αλλά κορίτσια, δεν μου άρεσε πολύ σαν blazer, να πω την αλήθεια. Το μαύρο με χάλασε, οι γραμμές, κάτι με χάλασε. Οπότε δεν το αγόρασα. Τέλος πάντων, από αυτά που θα σας δείξω, το ένα το παρήγγειλα και σε άλλο χρώμα, θα σας πω ποιο, γι' αυτό δεν το έχω εδώ να σας το δείξω, αλλά το έκανα μέσω της εφαρμογής. Θα προσπαθήσω ό,τι μπορώ να βρω σε αριθμό και κωδικό πώς λέγονται για να τα βρείτε πιο εύκολα, θα σας τα βάλω από κάτω στην περιγραφή, τα κουτάκια από κάτω να τα διαβάζετε πάντα. Αλλά νομίζω γενικά ότι είναι εύκολα γιατί είναι basic και θα τα βρείτε κατευθείαν. Έχει... μια εβδομάδα που τα πήρα, μισή εβδομάδα έχει που τα πήρα και υπάρχουν όλα νομίζω ακόμα, το σορτσάκι δεν ξέρω αν θα το βρείτε, αλλά νομίζω ότι είναι καινούργια συλλογή γιατί το βρήκα πολύ μπροστά. Οπότε λέω να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, περιττώ να σας πω ότι δεν ξέρω αν το κάνετε κι εσείς, αλλά μέσα στο καλάθι του Zara βάζω συνέχεια τα πάντα. Τα πάντα. Μπορεί να μου γράφει το καλαθάκι 10 items και να μην έχω αγοράσει ούτε ένα. Λοιπόν, και επειδή θα με ρωτήσετε, αυτό εδώ. Αυτά σας τα έχω ξαναδείξει νομίζω αρκετές φορές. Είναι η εταιρεία MER, αν έτσι προφέρεται. Καθώς και το μακρύ, αυτό εδώ. Αλλά το κοντό, το υπέροχο, σαν τσόκερ. Εγώ δεν τα φοράω πολύ, αλλά το συγκεκριμένο φαίνεται φανταστικό. Είναι από την εταιρεία Be Unique. Θα τα δείτε όλα στο Instagram, δηλαδή θα τα βρείτε εκεί. Τα λέω όχι για διαφήμιση, όχι για τέτοιους λόγους, γιατί θα με ρωτήσετε από κάτω και δεν θέλω να μένετε παραπονεμένες και να περιμένετε απάντηση. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο και πιο έτσι... περιττώ να σας πω ότι τόλμησα και έφυγα λίγο από το πολύ λευκό, πολύ beige, πολύ γκρι, πολύ μαύρο. Τόλμησα χρώματα τα οποία δεν περίμενα ποτέ ότι θα αγοράσω. Λοιπόν, πρώτο και πολύ κλασικό είναι το κλασικό κορμάκι του Zara που είναι σαν υφή μαγιό, νομίζω, ναι, πολύ σφιχτό, πάρα πολύ ωραίο. Σε γαλάζιο. Πέρσι δεν το είχε σε γαλάζιο, το είχε μόνο σε nude. Και σε λευκό, δεν θα ξεχάσω στο GNTM που η γαριφαλιά μου είχε δανείσει ένα αντίστοιχο κορμάκι χρώμα του δέρματος. Αν ως λέει το γαριφαλιά, ευχαριστώ πολύ τότε και δεν είχα και λέω πότε θα πάω να αγοράσω ένα τέτοιο. Αυτό λοιπόν, οπότε πάμε να το δούμε φορεμένο και αυτό. Λοιπόν, για κάποιο λόγο, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γαλάζιο με το μαύρο. Πόσο μάλλον με αυτό το παντελόνι. Δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται, νομίζω ότι το έχετε ξαναδεί αυτό το παντελόνι. Είναι από Zara επίσης, αλλά είναι πάρα πολύ παλιό και μάλιστα το έχω αγοράσει και δύο νούμερο μεγαλύτερο για να είναι έτσι χαλαρό.
Λοιπόν, αυτό το κορμάκι νομίζω το έχετε ήδη πάρα πολλές και το έχω δει και στο χρώμα του δέρματος πάρα πολύ. Αλλά εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το γαλάζιο. Σφίγγει πάρα πολύ, δηλαδή και για όσους έχουν μεγάλο στήθος. Πάρα πολύ ωραία και αυτό. Και πάλι έχει την υφή μαλλιού. Αυτά. Λοιπόν, δεύτερο item, το οποίο παρήγγειλα και σε λευκό, είναι αυτό το crop top. Πάρα πολύ σφιχτό και αυτό. Δεν έχει βέβαια την υφή μαγιού, όπως το άλλο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει τη ράντα του, μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν είναι πολύ λεπτή, δεν είναι πολύ χοντρή, κάνει πάρα πολύ ωραίο στους ώμους, θα το δείτε. Οπότε πάμε να το δούμε φορεμένο και αυτό. Λοιπόν, ψέματα δεν μιλάω, βαρέθηκα να αλλάξω παντελόνι γιατί μου αρέσει και αυτό πολύ με αυτό. Αυτό το έχετε δει σίγουρα στο story, το έχω χειροφορήσει ακόμα και στο σπίτι, ντροπή μου. Λοιπόν, αυτό είναι και το μπλουζάκι που σας είπα και, και πριν ότι παρήγγειλα και σε λευκό γιατί δεν το βρήκα στο κατάστημα. Υπάρχει και σε σκούρο μπλε και σε μαύρο. Η υφή του δεν είναι σαν μαλλιό αυτή, είναι πάλι πολύ ωραίο και σφιχτό. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Και να είμαι ειλικρινής, μου λείπανε τέτοια κομμάτια, πολύ βασικά, δηλαδή έχω να πάω σε γάμο, σε βαφτίσια, σε δεξιώσεις, από εδώ, από εκεί. Έχω να πάω παντού, έχω ένα σωρό φορέματα και καλά ρούχα. Δεν έχω απλά πράγματα. Ένα τζιν, ένα μπλουζάκι, κάτι τις, απλό. Λοιπόν, ένα λίγο πιο τολμηρό κορμάκι, νομίζω, όχι νομίζω, για βράδυ σίγουρα, πάλι στο ίδιο χρώμα, αλλά πάλι σε υφή μαγιού, δεν είναι σαν το άλλο, έχει σκίσιμο μπροστά. Εδώ. Αυτό πρέπει να μου είχε δώσει γαριφαλιά σε μπέζα, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω αυτό ήταν. Πάρα πολύ ωραίο. Με δυσκολεύει λίγο εδώ μπροστά, θα το δείτε, γιατί είναι λίγο ανοιχτό. Αλλά νομίζω ότι συνδυάζεται πάρα πολύ ωραία. Και επειδή φοράει κανείς και μακρύ κόσμο με αυτό το κορμάκι, νομίζω ότι δείχνει και γράφει πάρα πολύ ωραία. Πάμε να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, εγώ πάλι εδώ με τον καθρέφτη μου. Με τα παπούτσια μου. Έχω βάλει μια απλή τζιν φούστα με αυτό το κορμάκι που σας έδειξα στην αρχή. Η αλήθεια είναι ότι με δυσκολεύει αυτό το άνοιγμα εδώ. Δεν νιώθω πολύ μεγάλη ασφάλεια. Γι' αυτό ενδεχομένως θα βρω από εκείνα τα σουτιέν τα οποία είναι ανοιχτά εδώ και στηρίζουν λίγο το στήθος. Μου αρέσει πάρα πολύ. Σαν χρώμα, σαν τα πάντα. Δεν το τολμούσα γενικά πολύ, οπότε νομίζω ότι μου αρέσει. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ οικονομικό, ρε παιδιά. Και η υφή του. Τώρα δεν θα φαίνεται, αλλά είναι σαν μαγιό. Λοιπόν, και για το τέλος, εννοείται, σας κρατούσα το καλύτερο, το οποίο θα το φορέσω συνδυαστικά στο βίντεο που θα δείτε μαζί. Είναι το κλασικό λευκό κορμάκι που έχετε μάλλον όλες, δεν σας λέω κάτι καινούριο, τύπου μαγιό, σφιχτό, αλλά με τι από κάτω συνδυασμένο. Μισό λεπτό να το κλείσω. Ψηλό μέσο σορτσάκι. Τέλειο! Αν μου πει έστω μία ότι δεν είναι ωραίο αυτό, θα τρελαθώ. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα με το χρώμα, γιατί λέω Κατερίνα τώρα αυτό το πράγμα θα το φορέσεις εσύ. Δεν φοράς τέτοια χρώματα. Βλέπετε ότι με δυσκολεύει λίγο το φόρεμα, παρότι σφιχτό. Παρότι λέω ότι φοράς τέτοια χρώματα, αλλά νομίζω ότι με άσπρο και συνδυασμένο με χρυσά κοσμήματα και μπες παπουτσάκι είναι φανταστικό. Πάμε να το δούμε μαζί φορεμένο. Υπό πάρα πολύ έντονη σκέψη αν τελικά μου αρέσει αυτό το χρώμα. Το βρίσκω δύσκολο, αλλά το έβαλα μαζί με το κορμάκι που σας έδειξα και μου αρέσει πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Δηλαδή και τώρα φοράω και αυτά τα μπες που σας έδειξα πριν και νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Έχει αυτά τα χρυσά κουμπάκια εδώ στην άκρη και αν τα ανοίξετε είναι και τσεπούλα κανονική. Νομίζω θα το τολμήσω και θα το κρατήσω, δεν το γυρνάω αυτό. Και μου αρέσει πάρα πολύ η εφαρμογή του, ξέρετε ότι μου αρέσουν πάρα πολύ τα ψηλόμεσα. Και παρότι δείχνει πολύ πόδι, νομίζω πρέπει να εξοικειωθώ πλέον με την ιδέα των ποδιών και να μην έχω θεματάκια. Οπότε μου αρέσει, θα το κρατήσω. Και αν δείτε, εδώ στην άκρη έχει χρυσά κουμπάκια, τα οποία αν τα ανοίξει είναι κανονική τσεπούλα. Αλλά προς το παρόν το παίζω cool και το βάζω απλά έτσι. Λοιπόν. Αυτό ήταν το Zara haul μου. Πολύ μικρό. Θυμήθηκα τώρα που σας έδειξα τα ρούχα ότι δεν σας είπα τιμές, αλλά θα σας πω πολύ γρήγορα. Το πιο ακριβό ήταν αυτό που είχε 20 ευρώ. Τα κορμάκια αυτά τα κλασικά έχουν 12,95. Τίποτα.
Το κολυμάκι, ok, το είπαμε. Λοιπόν, αυτό, ακόμη πιο φθηνό, Χριστέ μου, αυτό έχει 6,95 ή 5,95, δεν θυμάμαι. Και το κορμάκι αυτό το βρήκα κρεμασμένο κάπου και είχε 6,95 και νόμιζα, για να δω, ναι, 6,99 λάθος, νόμιζα ότι είναι λάθος η τιμή του. Δεν ξέρω, τόσο το πήρα τελικά. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι αυτό το κορμάκι το βρήκα εγώ τελευταίο και το πήρα σε medium. Θεωρώ ότι αν το έπαιρνα σε small θα ήταν καλύτερο μπροστά, είδατε ότι είναι αρκετά ανοιχτό, αλλά δεν είχε άλλο. Λοιπόν, το μπλουζάκι το crop, αυτό που το έχω παραγγείλει και σε λευκό, το πήρα σε small. Τα κορμάκια αυτά τα πήρα επίσης σε small. Πιστεύω ότι και το medium όμως ήταν λίγο πιο άνετο, δεν θα είχε θέμα. Και το σορτσάκι το πήρα σε... χωρίς να καταλαβαίνω γιατί, σε extra small. Θεωρώ ότι και το σορτσάκι σε small θα μου έκανα, απλά σας τα λέω κατά προσέγγιση γιατί με ρωτάτε συνήθως τι ύψος έχεις και τι νούμερα παίρνεις. Ανάλογα, παίρνω συνήθως small, αλλά μπαίνω και στα medium γιατί μου αρέσει να είναι λίγο πιο χαλαρά τα ρούχα, όπως και το παντελόνι που είδατε πριν το μαύρο. Το έχω πάρει σε 2 νούμερα μεγαλύτερο, γιατί μου αρέσει που είναι έτσι boyfriend jean. Άσχετο, και αυτό είναι be unique. Θα σας τα δείξω όλα. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα σύντομο haul, αφού σας άρεσε και το προηγούμενο. Έκανε ένα διάλειμμα από το διάβασμά μου, ένα ευχάριστο διάλειμμα. Γενικά τα διαλύματά μου είστε εσείς, τα μαγαζιά, το φαγητό. Αυτά. Άλλοι άνθρωποι κοιμούνται, εγώ τίποτα. Ελπίζω λοιπόν να σας άρεσε. Θα τα πούμε στο επόμενο μου βιντεάκι. Αν δεν έχεις κάνει subscribe, κάνε subscribe. Αν δεν έχεις κάνει follow στο Instagram, κάνε και ένα follow στο Instagram. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο. Γράψτε μου από κάτω τι άλλο θέλετε να δείτε. Σκέφτομαι να κάνω πολλά βίντεο. Έρχεται και η μαμά μου όπου να είναι τώρα τον Ιούνιο και νομίζω ότι θα σας την δείξω αυτή τη φορά. Θα κάνουμε κανένα vlog, κάτι της τέλος πάντων. Εννοείται ότι θα ακολουθήσει και beauty haul με τα προϊόντα που θα μου στείλει. Και γιατί όχι να μιλήσουμε και λίγο για το θεματάκι μου, το πιο σοβαρό μαζί με τη μαμά. Θα δούμε. Πολλά πολλά φιλιά, σας αγαπώ. Να είστε καλά, να τρώτε πολλά πολλά.